Υπάρχουν όμως άνθρωποι που επιμένουν ότι πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος. Ένας από αυτούς είναι ένας δικός μας, είναι ένας συμπολίτης μας, είναι ένα γέννημα θρέμα της Κρήτης, του Ηρακλείου. Είναι όμως ταυτόχρονα και ο Έλληνας που κατάφερε να φέρει το όνομα της Ελλάδας με το δικό του τρόπο σε ένα από τα κορυφαία παγκόσμια βραβεία. Το αντίστοιχο του βραβείου Νόμπελ είναι το βραβείο Τιούρινγκ στο χώρο της πληροφορικής. Είναι βεβαίως, όπως έχετε καταλάβει, ο κύριος Ιωσήφ Σιφάκης. Θα λέγει κανείς ότι δεν είναι ερευνητής πληροφορικής, ούτε είναι ένας άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το ίντερνετ των αντικειμένων ή την προωθημένη έρευνα στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας στην Γκρενόμπλ. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Είναι ένας σύγχρονος διανοούμενος που επιμένει ότι στην έκρηξη της τεχνολογίας αυτό που χρειάζεται είναι να τεθούν τα σωστά ερωτήματα. Λέτε λοιπόν ότι πρώτα χρειάζομαι και η γλώσσα ένα βασικό στοιχείο, δομικό στοιχείο. Βεβαίως. Γι' αυτό νομίζω ότι και ναι, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα θέματα της γλώσσας, να πω για την ελληνική γλώσσα, την οποία ναι, προλάβατε, γιατί υπεραγαπώ. Ναι. Πρέπει να την προστατέψουμε. Είναι, αναφέρομαι τώρα σε δηλώσεις διαφόρων υπευθύνων, υπουργών κτλ. Που έχουν πει ότι τα αρχαία ελληνικά είναι μια νεκρή γλώσσα και τέτοιες άλλες ανοησίες. Η ελληνική γλώσσα είναι μία, ενιαία, πρέπει να τη δούμε μέσα στην εξέλιξή της. Πρέπει οι Έλληνες να μαθαίνουν τη γλώσσα έτσι και ιστορικά όπως έχει εξελιχθεί, γιατί διαφορετικά νομίζω ότι αυτό θα μας κάνει ανάπηρους διανοητικά. Πρέπει να μπορούμε να χρησιμοποιούμε όλο το πλούτο που μας δίνει η ελληνική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα η οποία έδωσε τις έννοιες στον κόσμο. Πρέπει να τη διαφυλάξουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δεν πολύ λέτε, βασικό Σιφάκη, για μας. Ο νομπελίστας μας στην πληροφορική αισθάνεται ότι η ελληνική γλώσσα έχει να προσφέρει στην πληροφορική? Κοιτάξτε, η ελληνική γλώσσα, καταρχήν αν την διατηρήσουμε, ξέρουμε να τη μιλούμε σωστά, ναι, καταλαβαίνουμε τις έννοιες, τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών, μπορούμε να μιλούμε με ακρίβεια, αυτό είναι κάτι πολύ βασικό και για να συνεννοούμαστε μεταξύ μας. Διότι σήμερα και οι έννοιες έχουν διαφθαρεί, δυστυχώς. Έτσι. Άρα λέτε ότι είναι ένα πακέτο. Και για τη διαφθορά των εννοιών, και αυτό είναι ένα θέμα πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Μου επιτρέπετε μια παρέκβαση. Έχω εδώ ένα άρθρο σας. Στις απόψεις, ο αίρος της Ιερής Ελλάδος, είναι στην Εστία αυτό. Ναι. Μου κάνει εντύπωση, βεβαίως το άρθρο το έχετε στείλει από τη Γαλλία για να δημοσιευτεί. Και ξεκινώ γιατί αυτό εντυπωσιάζει. Θέλω να καταδείξω και πόσο βαθιά κριτικός είστε στη σκέψη. Με ήττα το κριτικός. Ψάχνοντας, λέτε, τη σημασία μιας λέξης στο διαδίκτυο, έπεσε στα χέρια μου, αν μπορώ να πω, ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο του μεγάλου ετυμολογικού λεξικού που εξέδωσε ο Μάρκος Μουσούρος στα 1499 στο πρώτο ελληνικό τυπογραφείο της Βενετίας, τον Νικολάο Βλαστού και Ζαχαρία Καλέργη. Εκεί ο εκδότης προτάσει ένα ποίημα επιγραμματικό, πολύ συγκινητικό, που εκφράζει τον ενθουσιασμό και την υπερηφάνειά του, διηγούμενος πώς με τη συνδρομή συμπατριωτών του από την Βένετο κρατουμένη Κρήτη τυπώθηκε το λεξικό. Είναι το πρώτο ελληνικό λεξικό. Είναι 50 χρόνια μετά την ανακάλυψη της τυπογραφίας. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν κριτικοί. Τότε ο Μάρκος Μουσούρος έφυγε από το τυπογραφείο του Άλβου Μανούτιου, που ήταν αυτός που έβγαζε τα ελληνικά. Έκανε με τους φίλους του, με κάποιο Βλαστό, έκαναν ένα τυπογραφείο για να τυπώσουν αυτό το λεξικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο με έχει συγκινήσει βαθιά. Αν οι Έλληνες έκαναν μια προσπάθεια να καταλάβουν το ρόλο που έπαιξε η ελληνική γλώσσα στην αναγέννηση και ιδιαίτερα το ρόλο που παίξαν ποιοι, οι κριτικοί διανοούμενοι, όταν πάτε πίσω, ξέρω εγώ, από τον βιβλιοθηκάριο του Βατικανού τον 16ο αιώνα, θα βρείτε από πίσω ένα Έλληνα δάσκαλο ο οποίος του μάθε τα ελληνικά. Πάτε πίσω από το βιβλιοθηκάριο
του Λουδοβίκου του 13ου. Θα βρείτε ένα Έλληνα από πίσω. Πώς η ελληνική διανόηση ήταν σε όλες τις αυλές. Όλοι οι φιλόσοφοι μιλούσαν ελληνικά. Έτσι. Αυτό ποιος το ξέρει, το ρόλο που έπαιξε η ελληνική γλώσσα, το ρόλο που έπαιξαν οι κριτικοί διανοούμενοι για να αναγεννηθεί το πνεύμα στην Ευρώπη. Ποιος τα ξέρει αυτά τα πράγματα, ποιος τα σέβεται. Φτάσαμε στο τέλος. Πρώτο τελευταίο μου ερώτημα είναι, με βιολογικούς όρους, ποια μεγάλη ανατροπή θα θέλατε να δείτε, ποια μεγάλη αλλαγή θα θέλατε να δείτε? Δηλαδή με βιολογικούς όρους, τι εννοείτε? Δικούς σας, δηλαδή ζώντας σε αυτόν τον κόσμο. Α. Όχι να την υποθέσετε, τι πραγματικά θα θέλατε να δείτε να συμβαίνει ή νομίζετε ότι θα συμβεί? Και μιλάμε φυσικά με φυσιολογικές συνθήκες για όλους, υγεία να έχουμε, έτσι. Α, να συμβεί στον κόσμο. Ναι. Αυτό που εύχομαι να συμβεί στον κόσμο είναι ένα σκύρτημα να... Λέω ότι υπάρχουμε τώρα αυτές τις τελευταίες δεκαετίες από μία κρίση ηλιθιότητας. Δηλαδή βλέπετε ότι ολοένα και περισσότεροι ηλίθιοι είναι στην εξουσία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Έτσι, αυτό πια γράφονται άρθρα, γίνονται αναλύσεις. Έτσι. Το ότι έχουμε βλάκες να μας κυβερνούν. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Κάποτε πρέπει να υπάρξει ένα σκύρτημα να βρεθούν φωτεινά μυαλά. Αυτό όμως δεν ήταν έτσι πάντα στην ανθρωπότητα. Δηλαδή, για πάρετε τα έτη αμέσως μετά τον πόλεμο, τι προσωπικότητες υπήρχαν. Εκεί έχετε δει τον Τζόρτσιλ, τον Ντεγκόλ. Τρομερές προσωπικότητες, ηγετικές φυσιογνωμίες. Πώς λειτουργεί μια κοινωνία σωστά? Γιατί και εδώ πέρα έχει παρεξηγηθεί εντελώς και το νόημα της δημοκρατίας. Ξαναδιαβάσουν, ξέρω εγώ, Αθηναίων Πολιτεία. Δεν ξέρω, δούμε πώς δούλευε η αρχαία Αθήνα. Ήταν ένα πράγμα, ένα απέραντο καφενείο, ας πούμε. Πώς γίνεται, πώς προκόβει ένας λαός? Ένας λαός προκόβει επειδή υπάρχουν ορισμένοι που έχουν ένα όραμα. Κοιτάζουν πιο μακριά και πείθουν τους άλλους. Το πρόβλημα των σημερινών κοινωνιών είναι ότι δεν υπάρχουν πια ελίτ, αυτό που λέμε ελίτ. Δεν υπάρχουν οι φωτισμένοι άνθρωποι. Αυτοί της αρχαίας Ελλάδας, αυτοί που έκαναν την αναγέννηση, αυτοί που κάναν τις μεγάλες ανακαλύψεις, αυτοί που δώσαν τα οράματα στον κόσμο και είπαν: θα πάμε έτσι, θα καταργήσουμε αυτό, θα κάνουμε αυτή τη θυσία γιατί θα κερδίσουμε αυτό. Ποιος βγαίνει σήμερα να πει τέτοια πράγματα? Κανείς. Όλη η πολιτική είναι ανίδεη, είναι άσχετη. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχει. Και αυτό δεν νομίζω να λέω τίποτα καινούριο, ούτε να βρίζω κανένα. Απλώς λέω και δεν έχω και τίποτα κατά των ηλίθιων. Οι ηλίθιοι είναι πολύ χρήσιμοι στις κοινωνίες. Υπάρχουν θεωρίες και γι' αυτό. Αλλά πρέπει οι ηλίθιοι να είναι στη θέση τους, όχι να κυβερνούν. Να κλείσω ρωτώντας σας, όταν επιστρέφετε σε αυτόν τον τόπο και έχοντας βρεθεί στα πιο προηγμένα φόρα, τι αισθάνεστε? Αποσυντονίζεται η δική σας μηχανική? Αναρωτιέμαι. Αποσυντονίζεται? Κοιτάξτε, καταρχήν αισθάνομαι μία αγαλίαση. Διότι είναι ο τόπος με τον οποίο είναι το πνεύμα μου περισσότερο σε αρμονία από οπουδήποτε άλλο. Γιατί μου είναι γνώριμος. Έχω όλες τις μνήμες οι οποίες ζωντανεύουν. Mm. Και επίσης πρέπει να πω ότι έχω ένα σύνολο φίλων. Είναι γνώριμος ο τόπος. Όπου και να πάω και να δω είναι... Είναι μόνο αυτό όμως? Ή είναι υπερβολή να λέμε ότι είναι, θα βάλω εισαγωγικά πολλά, μαγαζί γωνιά? Όποια γωνιά του πλανήτη και να γυρίσεις, αυτός ο τόπος, αυτή η χώρα και αυτό το νησί είναι, όχι επειδή είναι δικό μας, δηλαδή προερχόμαστε από αυτό, αλλά το συναντάτε να το λένε και έξω, ότι είναι κάτι διαφορετικό. Θέλετε η φωτεινότητα του χώρου. Θέλετε, γιατί έτσι είναι η Μεσόγειος. Ναι, ζούμε σε ένα ιδιαίτερο χώρο. Αυτό είναι γεγονός. Για πάρα πολλούς λόγους ζούμε σε ένα ιδιαίτερο χώρο. Αν μπορεί να είναι η θέση γεωγραφική, το κλίμα, οι άνθρωποι επίσης. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε ορισμένα χαρακτηριστικά. Ο Έλληνας έχει πολύ καλά στοιχεία. Αν αυτά τα καλά στοιχεία υπερισχύσουν των κακών στοιχείων που έχουν καλλιεργηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι θα έχουμε ένα λαμπρό μέλλον. Έχουμε πολύ καλές καταβολές. Έχουμε μια κληρονομιά την οποία δεν πρέπει να την απεμπολίσουμε, πρέπει να την κρατήσουμε, να την καλλιεργήσουμε. Αυτό όμως σημαίνει ότι γίνεται ένα σκύρτημα εθνικό και αποφασίζουμε να πάμε μπροστά και να κόψουμε με ορισμένες κακές συνήθειες.